μόλις έγινε η παραλαβή των Πασάλων. Είναι 5η 9 Μαρτίου 2023 και βρίσκομαι στη Διόρυγα της Κορίνθου. Εδώ που γίνονται τα έργα της αποκατάστασης του Δυτικού Πρανούς. Μπορεί να είναι και γύρω στους 140 τώρα πια οι Πάσαλοι που έχουν τοποθετηθεί για τη δημιουργία του Πασαλότυχου που θα προστατεύει το Πρανές από τους κυματισμούς των πλοίων και από τα ρεύματα. Για όσους παρακολουθούν για πρώτη φορά το κανάλι μου, να πω ότι δεν στενεύει το κανάλι, εκεί ήταν το Πρανές κάποτε, πριν αρχίσουν οι κατακρημνήσεις. 24 και 60 από την απέναντι όχθη. Οι Πάσαλοι θα δεθούν μεταξύ τους, με πασαλόδεσμο, κεφαλόδεσμο, δεν ξέρω πώς το λένε, και ο χώρος ανάμεσα στους Πασάλους και στο Πρανές θα μπαζωθεί με μεγάλες πέτρες. Τα έργα καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τελειώσουν την τέλη άνοιξης του 2024 με μια καλοκαιρινή διακοπή, γιατί θα λειτουργήσει πάλι η Διόρυγα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από ό,τι ακούω, 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει. Από ό,τι ακούω, ξαναλέω. Μην το δέσετε. Μεγάλο το βάρος, 32 τόνοι, ο κάθε πάσαλος. Βέβαια και αυτό το κερανό μπορεί να είναι και παιχνιδάκι, δεν ξέρω τι σηκώνει. Αλλά θέλει μαεστρία και τέχνη να το χειριστείς, φαντάζομαι.